Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα σας παρουσιάσω την εργαστηριακή διάλεξη 1 σχετικά με τον προσομοιωτή DOSBox. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο εργαστήριο, στο μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών, αναπτύσσεται κώδικας σε συμβολική γλώσσα X86 για τον επεξεργαστή 8086. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι το MU8086, το οποίο είναι ένας προσομοιωτής για επεξεργαστές 8086 που παρέχει μια πλήρη εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση. Δηλαδή, παρουσιάζει όλους τους καταχωρητές, όλα τα περιεχόμενα της μνήμης και το machine code. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το πρόγραμμα, το MU8086, αν και παρέχει πλήρως ό,τι ζητάει κάποιος προγραμματιστής για τη συμβολική γλώσσα 8086, εντούτοις, λόγω της μεγάλης λεπτομέρειας που έχει, δημιουργεί μία καθυστέρηση στην εκτέλεση των διεργασιών. Αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερα εμφανές στα τελευταία εργαστήρια του μαθήματος, όπου χρησιμοποιούνται τα γραφικά VGA. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι ακόμα και ο σχεδιασμός μιας απλής γραμμή σε κατάσταση γραφικών σε assembly 8086 να απαιτεί πολλά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εργαλείο DOSBox που χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο μια διεργασία που είναι γραμμένη σε συμβολική γλώσσα 8086. Συγκεκριμένα, το DOSBox είναι ένα πρόγραμμα που προσομοιώνει πλήρως έναν υπολογιστή 8086. Με συνέπεια, να μπορεί να εκτελεστεί ένα αρχείο για 8086 στους σύγχρονους υπολογιστές των 64-bit που βρίσκονται πια σπίτι μας. Χωρίς ο DOSBox, μία εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από το MU8086 και έχει συμβολομεταφραστεί σε ένα εκτελέσιμο αρχείο με κατάληξη XE ή XE, δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί. Γιατί τα Windows 7, λόγω προστασίας, δεν υποστηρίζουν την εκτέλεση κώδικα 16-bit. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση του DOSBox βοηθάει πάρα πολύ. Το DOSBox δεν είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης, είναι ένας προσομοιωτής πραγματικού ρυθμού λειτουργίας X86 που εκτελείται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, ακόμα και στο Linux ή στο FreeBSD. Το DOSBox λοιπόν είναι ένας emulator πραγματικού ρυθμού λειτουργίας για τον επεξεργαστή 8086. Χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες SDL και γι' αυτό μπορεί και παρέχει πρόσβαση ακόμα και σε γραφικά ή και σε ήχο. Μάλιστα, πολλοί χρησιμοποιούν το DOSBox ακόμα και για να εκτελούν παιχνίδια που είχαν γραφεί για επεξεργαστή 8086. Εμείς στο εργαστήριο θα το χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι τα προγράμματα που έχουμε κατασκευάσει μπορούν να λειτουργήσουν
σε πραγματικό ρυθμό λειτουργίας με τη μέγιστη ταχύτητα. Το DOSBox είναι δωρεάν και μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στη διαφάνεια. Το DOSBox λοιπόν έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την πολύ γρήγορη εκτέλεση προγραμμάτων σε Assembly 86 πραγματικού ρυθμού. Το DOSBox χρησιμοποιεί τις τυπικές εντολές του λειτουργικού συστήματος MS-DOS. Οι πιο σημαντικές είναι το Mount και η εντολή CD. Στη λειτουργία Mount, όπως είπαμε, το DOSBox είναι ένας emulator. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεται άμεσα με τα αρχεία που έχουμε στο σύστημά μας. Προκειμένου λοιπόν να συνδέσουμε το DOSBox με τα αρχεία του συστήματός μας, θα πρέπει να προσαρτήσουμε ή να κάνουμε mount τη συγκεκριμένη διαδρομή μέσα στο εικονικό παράθυρο εξομοίωσης του επεξεργαστή 8086. Αυτό για να γίνει χρησιμοποιεί την εντολή mount. Έτσι λοιπόν, αν δώσουμε mount ένα οποιοδήποτε λατινικό γράμμα που αντιστοιχεί στο γράμμα του δίσκου στο οποίο θα προσαρτήσουμε την καινούρια περιοχή και δεύτερη παράμετρο, την πλήρη διαδρομή της τοποθεσίας του πραγματικού μας υπολογιστή που θέλουμε να την κάνουμε προσβάσιμη, να την εμφανίσουμε μέσα στο εικονικό παράθυρο λειτουργίας. Για παράδειγμα, αν έχουμε τοποθετήσει κάποια αρχεία μέσα στον κατάλογο New στον τοπικό δίσκο C, τότε θα δώσουμε μέσα από το DOSBox, στο παράθυρο αυτό το μαύρο που θα μας εμφανιστεί, την εντολή Mount F κενό σε άνω κάτω τελεία slash new. Με αυτή την εντολή, ο φάκελος new λοιπόν του δίσκου σε προσαρτάται στον εικονικό δίσκο F του DOSBox. Δηλαδή, αν δώσουμε F άνω κάτω τελεία, κάνουμε μια αλλαγή δίσκου και αυτό έχει συνέπεια να μπορούμε να εκτελέσουμε τα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο αυτό. Για να γίνει unmount, για να αποπροσαρτηθεί ο δίσκος F, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο παύλα U. Mount λοιπόν, παύλα U και ενώ F για να γίνει από προσάρτηση. Έτσι λοιπόν, όταν εκτελεστεί το DOSBox, εμφανίζεται ένα μαύρο παράθυρο, στο οποίο ο χρήστης δίνει την εντολή προσάρτησης, Mount F και ενώ σε άνω κάτω τελεία, διαγώνιο U, μας εμφανίζεται το μήνυμα ότι έχει προσαρτηθεί ο φάκελος νιού και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε τα δεδομένα του. Αν θέλουμε να κάνουμε από προσάρτηση τον φάκελο F, θα δώσουμε την εντολή mount κενό παύλα UF. Η δεύτερη σημαντική εντολή είναι εντολή dir. Μια εντολή που είναι ίδια με την εντολή dir του MS-DOS. Η εντολή DIR μας εμφανίζει στους φακέλους καθώς και τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Τα αρχεία που έχουν μέγεθος μεγαλύτερα από 8 χαρακτήρες εμφανίζονται με μια ιδιαίτερη μορφή, όπου εμφανίζονται οι 6 πρώτους χαρακτήρες, ακολουθείται μια περισπωμένη και ένας αριθμός. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ο φάκελος Program Files, αυτός θα εμφανιστεί ως Program Tiled 1. Έτσι λοιπόν, στο σύστημα εδώ πέρα έχει προσαρτηθεί στη διαφάνεια ένας φάκελος που έχει ένα μεγάλο όνομα αρχείων και κατά τη λειτουργία DIR εμφανίζεται το όνομα με την περισπωμένη. Η λειτουργία CD μας βοηθάει να περιηγηθούμε στο δίσκο που έχουμε κάνει mount. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα φάκελο μέσα στο δίσκο, δίνουμε CD το όνομα του φακέλου που θέλουμε να ανοίξουμε. Έτσι λοιπόν, αν δώσουμε CD και ενώ new και υπάρχει ο υποκατάλογος new, θα μεταβούμε στον υποκατάλογο new.
Επίσης υπάρχουν και ειδικοί χαρακτήρες τελίτσα-τελίτσα, όπου μας πηγαίνει ένα φάκελο πίσω, συντήκενο τελίτσα-τελίτσα σημαίνει να μεταβούμε στον γονικό κατάλογο, ενώ συντήκενο slash μας πηγαίνει στον πηγαίο φάκελο, στη ρίζα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί από το EMU 8086 στο περιβάλλον DOSBox, θα πρέπει να γίνει το εξής. Καταρχήν, από το EMU 8086 έχουμε πατήσει τη λειτουργία Compile και έχει δημιουργηθεί ένα εκτελέσιμο αρχείο. Ένα αρχείο, λοιπόν, που έχει κατάληξη.exe ή .exe. Αυτό το αρχείο τοποθετείται σε κάποιον φάκελο, κατά προτίμηση σε κάποιον φάκελο που δεν έχει πολλούς χαρακτήρες στο όνομα, δηλαδή πάνω από 8 χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν μπορεί αυτό το αρχείο να τοποθετηθεί, για παράδειγμα, στο φάκελο EMU 8086 My Build. Στη συνέχεια εκτελείται το DOSBox και γίνεται mount αυτός ο φάκελος, για παράδειγμα mount σε κενό CDA διαγώνιο EMU 8086 My Build. Στη συνέχεια αλλάζουμε κατάλογο εργασίας σε άνω κάτω τελεία και εκτελούμε το πρόγραμμα mybuild.exe, αν το έχουμε ονομάσει mybuild. Προκειμένου να εκτελεστεί το DOSBox, πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις. Ελάχιστες απαιτήσεις είναι να υπάρχει ένας επεξεργαστής Intel Pentium 3 με τουλάχιστον 400 MHz, η μνήμη RAM του συστήματος να είναι τουλάχιστον 512 MB και να υποστηρίζεται τουλάχιστον κατάσταση γραφικών 360x116. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η παρουσίαση του DOSBox.